Πάμε στο Αγρίνιο. Ναι. Πάμε Αγρίνιο, είναι το μάτς που... Γιατί δεν παίζει ο Μελισσάς ο φίλος μου. Είναι το ρωτέσιο που επιλέγει ο Αναστασίου στον τερματοφύλακα του Κυπέλλου να βάζει άλλον και τον αφήνει εκτός το Μελισσά. Φλακή ένας. Εντάξει, επιλέγει να κάνει αυτό. Εκτός, εντάξει, θα πεις θα πάρει κύπελο. Θα βάλει τον Ανέστη σήμερα. Κάπου τα δοκάρια, ας πούμε. Ένα αλλάξ. Πώς πει. Και, να σου πω κάτι κανονικά και ο Πάουκ βάζει τον Ζήφκοβιτς. Αλλά επειδή το μάτς είναι ντέρμπι, έχω να δει θα βάλει τον Πασχαλάκη. Τον βάζει, δεν τον βάζει. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πώς τον έδειξε ο Πανετολικό στην ΑΕΚ. Γιατί το έκανε στο μάτς, ήρθα και εγώ το είδα το τελευταίο σάλι μαζί. Πανετολικός έχει λίγο πιο πονηράδα στο παιχνίδι του. Πονηράδα. Ναι. Πάει λίγο πιο πονηρά, πιο κοινικά. Θα παίρνει περισσότερους πόντους. Λοιπόν, με Ανέστη, Αποστολάκη, Κορνέλιος, Μάλης, γιατί λείπει και ο Βουργκός εκείνος ο ψηλός, και Χουχούμης. Χουχούμης αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Τσιγκάρας Μάρτεσον, Ντουάρτε Μεντόσα Φλόρες και μπροστά μάλλον τον Καρέλη επιλέγει, θέλει ταχύτητα και όχι τον Βέργο. Μάλλον, θα το δούμε. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός, τι κάνει σήμερα. Ο Καρέλης είναι εκπληκτικό κορμί. Τα βρει. Ο Βέργος καλός, τα βρει. Πιο γρήγορος ο Καρέλης. Τάβρος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Έκανε καριέρα πιο κακή από ό,τι άξιζε να κάνει ο Καρέλης. Ρε, εσύ το... Γι' αυτό σου λέω: καμιά φορά η ζωή είναι άδικη. Συγκυρίες, τραυματισμοί. Ο Καρέλης μπορούσε να κάνει καριέρα και με τον Πάο. Όταν γύρισε από την Κέντρο. Τέτοιο σώμα σε ποδοσφαιριστή, τέτοια δύναμη. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα στο Ολυμπιακό. Φυσική δύναμη. Ναι, τα βρει, ρε. Δυνατό παιδί, άστρο. Λοιπόν, ο Μαρτίνς αφήνει έξω πολύ σημαντικούς παίχτες. Βατσλικ, Μανολά, Ρέμτσουκ, Καμαρά. Εμβιλά, Μασούρα. Αν προσθέσω. Είμαι αντίθετος. Σωστό, πολλές αλλαγές. Με το ρωτήσω το πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι αντίθετος. Ωραία. Επειδή με κάνουν νεύμα από απέναντι, θα επιστρέψουμε με τις απουσίες που έχουμε ήδη στο Σοκόπα Αφρικα, εκεί όπου συνεχίζει ο Αγκιμπού, συνεχίζει ο Σισε, συνεχίζει και ο Γκάρι Ροντρίγκης. Δηλαδή αυτές οι απουσίες θα επεκταθούν. Είναι για τον Ολυμπιακό αυτό, βέβαια. Και να δούμε πώς θα κατέβει ο Ολυμπιακός Αγρίνο, εκεί που εγώ βλέπω να μην έχουμε εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Αν έχουμε νίκη. Να δούμε δεκάδα, εμείς το δώσαμε ασοχή διπλή ευκαιρία. Ναι, εγώ το δώσα γκολ, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, 10 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ συνεχίζουμε από το ΕΤΗ. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε πιάσει τα κυπελικά μας. Πιάσαμε το μάτς της Τούμπας, δώσαμε δεκάδες προγνωστικό, έχουμε δώσει, αλλά. Δεν ξέρω, γέννης προς συνέδρα. Γέννης στο 1-0. 1-0. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, γέννης προς συνέδρα. Γέννης προς συνέδρα και στη φόρμα και στην απουσία. Εγώ δεν δέχομαι τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Δέχομαι ότι έχει πάρει ψυχολογία σαν ομάδα. Δεν βλέπω ομάδα να είναι φορμαρισμένη. Φόρμα εννοώ, ρε παιδί μου, πώς θα το. Βάσει των αποτελεσμάτων λες ότι έχει ίστρο. Αλλά φόρμα τι φόρμα. Σε τρελαίνει αυτός ο ΠΑΟΚ τώρα. Όταν βλέπω τον Ολυμπιακό σε αυτό το χάρι. Ολυμπιακός σέρνεται, ας. Ολυμπιακός είναι ντεφορμέ. 10 πόντους απάνω, δεν λέω ότι είσαι σε καλό δρόμο. Ολυμπιακός. Δηλαδή βλέπω και τον άλλον και. Κάνω σύγκριση κατά κάποιο τρόπο. Μήπως ακούς και τον Κουκουλόγιωργα. Έλεγε... Δεν ακούω εγώ τέτοιες ιστορίες, δεν συνδημονίζω. Δεν είναι 9, δεν είναι 9. 6 είναι. Από προχθές το έλεγε αυτό. Τι είναι 6 δεν. Δεν ξέρω, αυτό έλεγε. Από μετά το τέλος της αγωνιστικής έλεγε δεν είναι 9. Δεν είναι 9. 6 είναι. Άμα τα κρύα τα πάω ξύδικα. Δεν ξέρω τι να σε πω, τι λέει ο Κουκουλόγιωργας τώρα. Μήπως. Αχ, τώρα το πιάνω. Ότι θα χάσει την Τούμπα Ολυμπιακός. Μάλλον. Και σου λέει είναι πιο όλη μικρή διαφορά. Έω, θα δούμε αυτά ο Κουκουλόγιωργας. Εκεί πάω στο υδραγωγείο τα λέει. Είναι 8! Πας και χαριλάω! Ναι, αλλά μα δεν πει στα play-off, τι θα γίνει! Ναι, αλλά πριν πάει στα play-off θα παίξεις. Α, να πας να πιέσεις μια κουβέντα με τον Κουκουλόγιο, εσύ, να τα πεις. Μιλάμε τα ζώα. Με αυτό σε λέονται. Συνεννούμε σου. Με εδώ τι άλλο θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα, ρε φίλε. Συνεννούμε καλύτερα. Ναι, συνεννούμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κατέβει και ο Ολυμπιακός. Άμα είναι να συνοηθείς με τον κόκκινο ή με ένα σκύλο. Πιο εύκολα με ποιο συνοηθείς. Άστε είναι το Γρηγόρη. Ίσχυε να ξεκουραστεί. Συνεννοούμαστε με τα μάτια. Με τα μάτια μιλάμε εμείς. Πολύ και ο Νότης ο μεγάλος. Φοβερός ο Νότης. Τρομερός. Το φάγανε με τα χασίσια. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά σαν φωνή δυνατός δυναμητής. Αρκετά. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο της ημέρας εδώ στο Μετρόπολης, διότι η πρόκληση των 240 λεπτών Μετρόπολης 240 Minute Challenge είναι σε εξέλιξη. Διαγωνισμός ξεκινάει από τις 9 και τελειώνει 1 η ώρα, 1 και 20. Αν έχετε ακούσει όλες τις εκπομπές, συλλέγετε τα τρία στοιχεία και επικοινωνείτε στα 390 μετά τις 1 και 20. Δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε 2.000 ευρώ κολαριστά. Μη. 2.000 ευρώ. Αυτό το ύφος μου παίρνει. Α, αυτό δεν θες το ύφος. Λοιπόν, έχω το ύφος του Κουκουλόγιωργα τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Με δεκάδα
και με αλχημίες. Ναι. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό. Ε, θέλω να πάω στον Άρη, στον Καρυπή, τον φίλο σου να πάω. Γι' αυτό. Αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, ναι, αν θα ήθελε να είσαι. Εσύ αν δεν είσαι αυτό που είσαι, θα έπρεπε να ήσουν κωμικό. Όχι, όχι, όχι. Θα ήθελα να ήμουν η γυναίκα του Τράγκα. Η τελευταία όμως. Ναι, η τελευταία, γιατί έμασε η πρώτη μεγιά που την έφαγες. Η Νάντια η τελευταία γυναίκα του Τράγκα. Θα τελευταία. Θα έχεις τα σπιτάκια τώρα, Μονακό. 44 χρονών, ναι. Είναι αυτή τώρα. Αλλά! Ο άλλος ήταν 72 τα μάγκα. Εντάξει, ναι. Μάγκας. Λοιπόν, δεν μου λες νωρίτερα για τον άλλον. Πρόσεξε να δεις. Διάσημος, άπλας. Απ' την έδεσα, δικιά μας. Καταράκτες, εδώ, εδεσαϊκός, ναι. Χθες με έκανε μια ερώτηση, ένας ταξιτζής στον δρόμο. Λέρα, δεν ήσουν, λέει, έτσι όπως είσαι τώρα. Ναι. Τι θα ήθελε να είσαι. Η γυναίκα, λέω, η γυναίκα του Καρά, η τελευταία. Του Καρά, λέω, του Τράγκα. Του Τράγκα. Θα έχεις τώρα σπίτι Πριγκιπάτο, Καλιφόρνια, Μαϊάμι, Βοστόνη, Ουάσιγκτον, Λονδίνο, Παρίσι. Σαν το Σαράφ θα ήσουν. Σαράφ εδώ, Σαράφ εκεί. Ραπτόπλου εδώ, Ραπτόπλου εκεί. Θα πούλαγα τρία σπίτια, λέω. Ναι. Θα πούλαγα έξω τρία σπίτια. Ναι. Λεφτά στην τράπεζα και θα έπαιρνα τους στόχους. Ξέρεις πώς έχουν τα σπίτια στην Σκέωρκη, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο. Θα βρίσκα και ένα 30 χρονών να με κάνει. Μασάς. Ό,τι μου κάνει ο Τράγκας. Ναι, 30, στην καλύτερη ηλικία. Ναι. Λοιπόν, να ξέρει και να είναι και ντούρο. Κάνε με 44 χρονών. Λοιπόν, γυναίκα του Τράγκα, τελευταία. Μα εσύ είναι ότι δεν θέλες να είσαι. Α, εγώ λέει, θα ήθελα να είχα, λέει, μια φάρμα. Ποια φάρμα, ρε, του λέω. Χείρα του Τράγκα να είσαι, ναι. Σώθηκε. Η τελευταία όμως, το ξαναλέω. Η χείρα η μία είναι, ναι. Δεν είναι δύο. Καλά, γιατί οι άλλες δεν είναι. Αφού χώρισε. Χώρισε, ναι, εντάξει. Άρα, θα λοιπόν, Ολυμπιακός, είπαμε, με πολλές αλλαγές ο Μαρτίνς, βλέπει ότι η ομάδα του έχει μπουκώσει. Εγώ δεν το εξηγώ αλλιώς. Νομίζω ότι είμαι αντίθετος. Βατλίκ, Μανολάς, Ρέψου και Βιλά, Καμαρά, Μαντί και Μασούρας εκτός. Είναι λάθος. Ενδεκαδάτη όλοι. Το Σουρλί θα βάλει. Ναι, το Σουρλί θα βάλει. Θα σου πω τώρα. Ναι. Μισό. Συν τους Μπουχαλάκη. Ο οποίος είναι τραυματίας. Και δίνει αγώνα δρόμο να προλάβει τη Στούμπα. Ναι, ναι. Και... συν του Ναγκιμπού Καμαρά που προκρίθηκε. Τον Σισε που προκρίθηκε. Ο Νιοκόρο ακόμα δεν προκρίθηκε. Θα συνεχίσουν οι εθνικές στο Κοπάφρικα. Α, ναι, και... άρα δεν επιστρέφει την άλλη ομάδα. Παίζουμε ενδεκάδα Ολυμπιακού. Ροντρίγκες που συνεχίζει ως τρίτος καλύτερος και Κουντέ. Ενδεκάδα Ολυμπιακού. Τέρμα. Κρίστισον. Κρίστισον. Καλός είναι. Ναι. Καλός. Καλός είναι. Πάρα είναι σοβαρή αλλαγή. Καλός. Ναι. Δηλαδή από τον ψήφο στο δικό μου είναι καλύτερο. Δεξί μπακ. Με τρεις απέξι πίσω. Δεν έχει δεξί μπακ. Το έχει γυρίσει εκεί τώρα. Ο άλλος είναι έξω. Λέει, έτσι, τώρα θα... καλά. Έτσι θα κρατήσω εγώ. Μπράβο. Την ομάδα μου. Για πες. Μπακαλιάνης. Ναι. Του Άρη πέρσι που ήταν στον Ολυμπιακό και τον είχε δώσει ο Ολυμπιακός τελικά, αλλά τον γύρισε πίσω. Ναι, ο Μπακαλιάνης, ο Παπαδόπουλος και ο Μπα. Ο Καρέλης θα μπαίνει σαν τεθωρακισμένο. Υπάρχει και ο Παπασταθόπουλος στον ορίζοντα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Ο Αβραάμ είναι το 84, 38 ετών. Ναι, ναι, 38. Ο Μπακαλιάνης, μόνο που μου το λένε Μπακαλιάνη. Εντάξει, μπορεί να παίξει ο Παπασταθόπουλος εκεί, θα δούμε τώρα. Αλλά απλά Μπακαλιάνη μου δίνουν εδώ. Τι Μπακαλιάνη, ρε Μπατρελάκι, Μπακαλιάρη, ρε τρελόσερε. Η τετράδα 3-4-3 θα παίξει. Αδρούτσο Καρμπόβνικ. Αδρούτσο από τη μία, Καρμπόβνικ από την άλλη. Δεξιά μπακ. Ναι, όχι. Όχι. Παίζει, είναι παίζει άλλη πλευρά. Ο δεξιός μπακ αριστερά και ο χαφ παίζει μπακ. Ναι. Τρίχες κατσαρές. Στα χαφ, εκεί είναι για μένα το όλο το πρόβλημα. Πάμε του παρακάτω. Ο Σουρλής, ο οποίος είναι πολύ ενδεχόμενο το παλικαράκι. Σουρλής και Ξενιτίδης. Ποιος? Αυτοί θα παίξουν. Ο Σουρλής με τον Ξενιτίδη. Ναι, αφού δεν έχει. Και άλλος μετά. Δεξιά και η τριπλέτα μπροστά. Ναι. Βρουσάει από τη μία, Λοβέρα από την άλλη και Τικίνιο κορυφή. Δεν βγαίνει διπλό αυτό το μάτσο. Ναι, ασοχή ή γκολ. Κοίταξε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, το ασοχή πόσο δίνει. Πολύ δίνει το ασοχή. 3-10 τώρα δεν ξέρω αν άλλαξαν οι αποδόσεις. Θα σου πω σε πολύ λίγο. Όποιος δεν το παίξει αυτό ασοχή είναι κορόιδο. Κοίταξε. Δεν υπάρχει διπλό σε αυτό το μάτς. Ολυμπιακός... ο Σουλής με τον Ξενιτόπουλο. Ναι. Ολυμπιακός το πήγε, έτσι, ναι, το πήγε έτσι και στη Λιβαδιά. Είναι αυτό ομάδα τώρα. Στη Λιβαδιά πάγε 3. Θα βάλει 2 όμως. Εγώ γι' αυτό λέω πολύ. Ποιος θα τα βάλει τα 2. Τι Κίνιο. Ποιος, ο Αλόι Βέρα. Μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Στον Τικίνιο πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί. Ποιος θα τη φτάσει. Εσύ δηλαδή τώρα, για να καταλάβω, μου λες, ναι, ότι ρισκάρει πολύ ο Μάρτινς. Εγώ παίζω γκολ και σκόρερ ο Βρουσάη. Και ασοχή. Ασοχή, γκολ και σκόρερ ο Βρουσάη. Καλό είναι το ασοχή. Στάρετε. Ναι, γουστάρω. Ασοχή, γκολ και σκόρερ ο Βρουσάη. Μπορεί να το παίξει αυτό. Έχει πέσει πάρα πολύ. Ήτανε το διπλό του Ολυμπιακού στο 1.35. Δύο φράγκα πήγε. Και ο άσο, όχι δεν πήγε δύο. 1.35 το διπλό και ο άσος του Πανατολικού ήταν 7.5. Τώρα ο άσος πήγε κάτω από 5 μονάδες, ναι, και το διπλό στο 1.70. Το άσο εκεί πόσο είναι.
Έχει δύο μονάδες, το άσοχη. Πλέον είναι οριακά άσοχη δύο μονάδες, 2-25. 2-25. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από όλα, που το καλύπτει goal, και goal. Το 1-1 που έχω εγώ. Το goal-goal πλέον έχει πέσει και αυτό σε 1-85, 1-2-10. Το άσοχη και goal-goal. Πώς θα φάει goal ο Αβραμ και ο Μπακαλιάρης. 3-70 το άσοχη και goal-goal. Ανοίξει 1-1 το μάτς και να πάει Ολυμπιακός Καραϊσκάκη. Μετά του βάλει 3 γκολ και να περάσει. Ωραίο ποντάρισμα. Ωραίο. Αυτά θα τα δούμε και στο Μπέτσο αργότερα. Βρουσάει, ναι, είναι επικίνδυνο. Κοίταξε, Ολυμπιακός μπροστά. Κουτσάφτι όμως έβαλαν, λέει, στο Αγρίνιο. Λέει, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Και ύστερα μου λέτε ότι ελέγχει ο Πάο και η ΑΕΚ. Να βάλαμε το Φωτιάρε το αυτό. Φωτιά μια χαρά τα κάνει. Ναι. Άλλοι δεν τα κάνει καλά. Βάλουμε το Φωτιά. Ο Φωτιάς έκανε το σωστό. Ο άλλος εδώ... Οι άλλοι δεν τα κάνουν σωστά. Ο άλλος εδώ από την Ινάου, από το Γιάννη. Και ο Φωτιάς, όπου τον ανέφερε και στο μάζι με τον Άρη, ναι. Γιατί άκουγα προχθές το βιντεάκι το ηχητικό, ναι. Έλεγε στο διαιτητή του αγώνα τρομή του Άρη, δεν έχει σημασία, λέει, του λέει, που βρήκε πρώτα χέρι, που βρήκε κορμί. Μου στείλε ένα βίντεο. Τι σε έστειλε, βίντεο. Είσαι εσύ, εγώ και ο Βαλαγιάννη στα τρόμητο Άρη και λε, παιδιά. Δεν είναι πέναλτι, χτυπάει πρώτα πόδι και μετά χέρι. Έτσι σε έβαλε, τέτοιο βίντεο. Ε. Ναι, αλλά δεν είδαμε το replay πώς είναι το χέρι, αν είναι σε έκταση αφύσικη. Τι έκταση είναι, δηλαδή. Σε εκτασάρα ήταν. Ο διαχωρισμός είναι. Μαργάτα. Ο διαχωρισμός είναι η έξτρα. Άλλο να είναι κολλητό. Ναι, ακριβώς. Ο διαχωρισμός έχει να κάνει με το αφύσικο. Τελειώσαμε. Ναι. Έβαλα κουτσάφτη στο Αγρίνιο, λέει. Μας δουλεύουν και ύστερα, μην λέτε ότι ελέγχει ο Μελισανίδης και ο Ιβάν. Τη διαιτησία. Βάλτε το ξύδι με τον Μπούζα να κλαίνε. Ποιο να βάλω. Μπούζα και ξύδι να κλαίνε για τον Κοτσάφτη. Ναι. Φήμες από αδέρφια κάτω, λέει, στην, ναι, Αθήνα αναφέρουν, ναι, ότι ο Ελβετός Εξτρέμ παίζει στην ΑΕΚ με όνομα Τσούμπερ και σέρνεται εδώ και 3 μήνες διότι θεάθησε πολλά παραλιακά μαγαζιά, λέει, στην Αθήνα. Α, με τη Γιουσέφ, λέει, μάλιστα. Και την έχει ρουφήξει, λέει, είναι μύστης μεγάλος. Ο Προστάτης μεγάλωσε. Όσο μικραίνει ο Προστάτης. Ναι. Τα σπριντ μειώνονται. Μειώνονται τα σπριντάκια του Τζούπερλες που ξεκίνησε με πολύ γκάζι και... Λοιπόν, αυτά με τα δύο μας. Ποια γκόμενα που έχει τώρα. Ποια γκόμενα που έχει. Ποια γκόμενα, λέει, έχει. Ποιος... Τη Γιουσέφ. Η Γιουσέφ ποια είναι. Δεν ξέρεις τη Γιουσέφ, ρε. Ποια είναι η Γιουσέφ. Πάντη ξέρεις. Μια χορεύτρια. Με χορεύτρια τώρα. Ναι, μια χορεύτρια που... Για να τη δω. Δεν θα σ' αρέσει η φάτσα, αλλά κορμί δυναμή της. Να την, αυτή είναι. Ας τη φάτσα, το σώμα. Ο σώμα είναι τούμπανο, άσο, νάτε, αυτή είναι εδώ. Αυτά τα απίστια, πού να παίξει μπάλα. Πού να παίξει ο άλλο μπάλα, ναι. Πού να παίξει ο μπάλα. Αυτά τα απίστια, πού για αυτή την μπάλα να παίξει. Ο Τσούπερ έχει τρελαθεί με. Έτσι αυτή... λένε φήμες, λέει, κάτω στην Αθήνα τώρα. Εμείς είμαστε η Λόλα Κοτσομπόλα αυτή τώρα. Ανασταίνει. Ανασταίνει. Με ρομποτική προστάτη, πλανιέτα. Τον άλλο θα δει. Δικαιωνόμαστε και άλλη φορά ότι είμαστε ψόφοι, το τσιπάκι μέσα όλων των ανθρώπων. Όταν μιλάει για κουτσομπολιό, τρελαίνεται, διεγείρεται, εξητάρεται. Αυτά θέλει ο κόσμος. Ναι, δηλαδή τώρα ο άλλος φήμες, ναι, από Αθήνα μας έστειλε για το τι κάνει ο Τζούμπερ με τον προστάτη του. Και τρελαίνονται τώρα. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, τελειώσαμε με Ολυμπιακό, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε Άρη. Σκόρερ Βρουσάη, άσοχη και γκολ γκολ. Τι θέλετε. Μ' αρέσει. Μετά λέτε άλλο να σας δώσουμε. Μ' αρέσει. Τι να σας δώσουμε, το θησαυροφυλάκιο του θείου Σκρούτζ. Εντάξει, μ' αρέσει. Τι να σου πω τώρα. Μ' αρέσει. Έχει. Πότε είναι αυτό το μάτς. Τι πότε είναι αυτό μας. Τρεις η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προφυλάσσει την ομάδα του για το μάτς Κυριακής με τον Μπας. Το φοβάται τόσο πολύ, δηλαδή τον Μπας. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Μπας είναι ομάδα. Δεν σέβεται πολύ τον Πανετολικό ή το Κύπρο θεωρεί λίγο κάπως. Και σέβεται πολύ τον Μπας γιατί σου λέει πρέπει να ξεκουράσω 7 βασικούς. Ξεκουράζει ο Ολυμπιακός. Είναι ευκαιρία του Πανετολικού να τον πετάξει έξω τον Ολυμπιακό. Α, τον πετάξει έξω. Αν τον πάρει 2-0, γιατί. Να μην βάλει γκολ ο Ολυμπιακός σήμερα στο Αγρίνιο. Θα βάλει γκολ. Δεν μπορεί να το κάνει το Χουνέρ. Χουνέρ μπορεί να το κάνει, αλλά θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Η Λαμία πώς του την είχε κάνει τότε. 3-3-0-1. Πώς του την είχε 3-3-0-1. Κάνει. 3-3-0-1. Πώς του την είχε κάνει. Ναι, ναι. Πολύ θέλει νομίζεις. Okay. Αυτό είναι και λίγο έτσι. Είναι ρίσκο. Όχι, όχι. Είναι αφακαντινισμός. Δηλαδή σε δεν σε υπολογίζω. Καλά, εντάξει. Τώρα μα είσαι. Στα χάφτο σε το Σουρλί με τον Ξενιτόπουλο. Είναι χάφτο αυτοί μαζί να παίξουν. Ο Αβραμ 38 ετών, γυμνάζεται, εγώ το ξέρω. Και κάνει ο Σιδηρόπουλος στις Έρες, ο φίλος μου φυσικοθεραπευτής. Κορυφαίος. Ναι, κορυφαίος Σιδηρόπουλος. Αλλά όσο το κοινά 38 χρονών είσαι. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Ο άλλος Μπακαλιάρος. Μπακαλιάρης. Μπακαλιάνης, Μπακαλιάνης που ήταν πέρσι και εδώ. Λοιπόν, πιτσιρικάς. Προχωράμε. Καλημέρα Νικόλα, λέει, ανεξαρτήτως τα γκολ του Κούρτης με τσιγκάρα δίπλα του προσφέρει πολλά τρεξίματα και κάνει πολύ καλύτερο και τον Κούρτης. Ποιος τρέχει. Ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας. Μερικά μηνύματα διαβάζω τώρα για να πάμε στον Άρη. Ο Τσιγκάρας είναι ο χαμάλης του Κούρτης και είναι ο χαμάλης του ΣΒΑΠ όταν παίζουν. Ναι. Και μπορεί να παίξει και 4-3-3 πολύ σφιχτό με Τσιγκάρα μπροστά από τα στόπερ και με Κούρτης ΣΒΑΠ. Ναι. Αργούς βέβαια.
Ακούς ποιοτικούς, καλούς δημιουργικά, αλλά πίσω μπορεί να έχω θέματα στο transition και με αυτούς τους δύο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα τρεχαντήρι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα, γιατί δεν το είπαμε. Ήρθαν και μηνύματα με Φελίπε Σουάρες, τι γίνεται. Παιδιά, είναι σε φάση. Διαπραγματεύονται. Βρε, δεν πρόκειται να έρθει. Φαγώθηκε. 3 εκατομμύρια δώσει ο Πάο. Ρε, φαγώθηκε. Άντε, με λες εμένα για τον Ατρόμητο τέτοιο εδώ. Εδώ τώρα live θα έχουμε την κολοκόμα. Πάρει... Μπορεί να βγει ο Πετρωτός σε κανένα δυο και να πει έκλεισε με, με 3 εκατομμύρια. Βέβαια. Σε ποιο ύπνο, σε ποιο μαξιλάρι. Εδώ θα είμαστε. Αύριο να δω τι θα λες. Θα λες μετά θα παίρνεις το υφάκι τη μήνη και θα λες μπράβο στον Ιβάν Σαββίδη που έκανε μεταγραφή. Α, αυτό το, θα με λες. Τον προκαλώ το Σαββίδη να την κάνει τη μεταγραφή. Να πάρει 3 εκατομμύρια ένα παίκτη που έχει 0 assist. Και 0 γκολ. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ρίχτα τα 3 εκατομμύρια εδώ, ναι. Αυτό για 0 assist και 0 γκολ δεν μου λέει τίποτα. Τίποτα μου λέει. 0 assist και 0 γκολ. Τίποτα δεν μου λέει. Σου λέει ένα κάτι αυτό, μια δεν μου λέει. Άμα είναι έτσι, κράτα τον τσιγάρα. Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί, να σου εξηγήσω τι? Γιατί δεν μου λέει τίποτα. Τι είναι δηλαδή. Δηλαδή, εσύ ένα παίχτη ο οποίο. Για ένα τρίμηνο δεν κάνει γκολ ασίστ είναι κακός, ας πούμε, γιατί πέρσι αυτός ο παίχτης έκανε 6 γκολ και 5 ασίστ. Πού τα είδα. Τι που τα είδες, δεν τα είδες, αυτό λέω. Φέτο. Φέτος αυτός λέω, μπορεί να έχει ένα κακό τρίμηνο. Αυτό σου λέω, ρε παιδί. Εγώ τον παίχτη τον είδα, εγώ τον παίχτη ρώτησα τον Μάτζιο. Όταν ο Μάτζιο συνεργάτη μου κάνει 20 χρόνια Πορτογαλία μου λέει ανεβάζει επίπεδο, σταματάω. Το Μάτζιο. Εσέβομαι τον συνεργάτη μου, ρε παιδί. Που βλέπει 20 χρόνια Πορτογαλία. Τι, δεν τον κολλά στο Μάτζιο. Λοιπόν.